Μιλάμε, είναι ξεπέραστο τυρί. Και ψιλοκομμένο δυόσμο. Πολύ ωραία. Ωραία. Έχει ωραία πράγματα η Μυτιλίνη. Ναι, εντάξει, όλα τα νησιά είναι απίστευτα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σας έχω βάλει εδώ πέρα τα δύο κρέατα. Έτσι, τα ανακατεύω λίγο. Εμείς έχουμε βάλει το μοσχαρίσι και το χοιρινό κύμα. Ακριβώς. Αν θέλεις να μου δίνεις ένα τα πράγματα, ναι, να βάλουμε. Πώς θες να ξεκινήσω. Με το αυγό, ας πούμε. Λοιπόν, ένα αυγουλάκι. Ναι, το αυγουλάκι αυτό βάλτο. Ωραία. Ωραία. Αν θέλεις φέρε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Α, δεν θέλω να τα λερώσω όμως. Α. Ξέρεις τι, άκου να δεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορώ να, να λερώσω εγώ τα χέρια μου και εσύ όχι. Να βγάλεις τα γάντια. Όχι, ό,τι θέλεις. Θες κι άλλο. Άλλο λίγο, εντάξει. Τι εγώ δεν πρόκειται να πω πολύ. Πιπέρι, βάλε, δώσε. Δώσε πόνο, μην το φοβάσαι. Να γίνει καυτερό, κάψο σεξουλό τέτοιο. Φρυγανιά. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Τι φρυγανιά μας. Κάτι άλλο, αν τον κυμάτων ανακατεύεται πολύ και σπάνε έτσι είναι σκεφτά και τα λοιπά, που συνήθως έχει περαστεί δύο φορές, θα στο περάσει ο κρυοπόλης, αλλά εσύ ανακατεύεται αρκετά γιατί μαλακώνει, γίνεται έτσι ρε παιδί μου πιο αφράτο. Και... δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Εδώ έχω τρίψει λίγο παραπάνω για να φαίνεται στην κάμερα, δεν θέλω τόσο πολύ. Άλλο λίγο σε παρακαλώ. Άρα καλά το πήγα. Ναι, ναι, άψογα. Σε εγώ σου έχω πει ότι εσύ δεν πιστεύεις ότι είσαι καλά με γυρίσεις, εγώ σου έχω πει ότι είσαι πάρα πολύ καλή. Μου έχει πει ότι δεν μπορεί και εγώ σε αυτό, αλλά είσαι. Αυτό να μαγειρεύει συγκεκριμένα, βέβαια. Μένα μου αρέσει πώ μαγειρεύει. Δεν το φάει. Δοκίμασα, ναι, αφού. Πού έχει φτιάξει. Το ταρτάρ. Μπράβο, ναι. Ωραία, εντάξει, δεν θα βάλω μάλλον. Εντάξει, εντάξει, μια χαρούλα. Λοιπόν, θέλω μια κουταλιά μέλι να μου φέρει. Τη σούπα. Ναι. Ωραία. Το μέλι γενικά. Μου φαίνεται είναι... πάρα πολύ περίεργο που στο κυμάτερο βάζω. Ναι, είναι θαυματουργό προϊόν. Πρώτη ύλη, μάλλον. Θαύμα τη φύση για μένα. Όχι, εντάξει, μια χαρούλα. Θαύμα τη φύση στο θωρό. Στα γλυκά δίνει απίστευτη υφή, υγρασία. Απίστευτη γλυκύτητα. Στα φαγητά επίση. Λοιπόν, ουζάκι. Λίγο το άλλο θα το πιούμε. Λίγο. Λίγο για να έχουμε να πιούμε. Άμα βάλετε πολύ θα σας πικρίσει, αν βάλετε λίγο είναι απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε. Καλή, πώς θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι, θα τρελαθώ. Ποιο είναι αυτό? Boom boom. Πώς α, ναι, ναι. Σαμπρίνα. Ναι. Λίγο ακόμα. Θα τρελαθώ. Ωραία, σε ευχαριστώ. Είδες για να λες εσύ τα σεξούλο αυτά. Να, είδες πως πέφτει κατευθείαν συνειρμός. Έτσι. Που πάει και πίνει και καφέδες σε ψυχικό. Έτσι. Λοιπόν, θέλω. Έχουμε κείμενο εδώ. Μπορείς να το σε παρακαλώ. Λοιπόν, νομίζω πάπρικα, τσίλι, όχι. Όχι. Δεν πειράζει, εντάξει, μπορεί να γίνει και πιο ελαφρύ. Επίσης. Τώρα, τι άλλο θέλω να βάλω μέσα. Το δυόσμο να κόψω. Κάτσε λίγο να πάρω και αυτό. Τηλιαστή ντομάτα. Τηλιαστή ντομάτα θα τη βάλουμε μέσα στη γέμιση. Λοιπόν, παίρνω δυόσμο, εντάξει. Mm. Για να δείτε πόσο εύκολο είναι. Και με μικρό μαχαιράκι θα το κόψετε, δεν είναι τίποτα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το σουμάκ. Α, ναι. Έτσι. Το δυόσμο, ένα, όχι μυστικό απαραίτητα, εντάξει, ένα κόλπο ας πούμε, να μύρισε απίστευτο. Αυτό ξέρεις, όποτε βάζω δυόσμο μου φαίνει η μοχή το κατάσταση. Αλήθεια. Ναι, ένα και μαρέ. Είναι και πιφτέκια. Ναι. Άσχετα. Πεθαίνω εν τω μεταξύ. Δεν μου αρέσει καθόλου το μοχήτο. Αλήθεια, λες. Όλο ό,τι αρέσει στον κανονικό τον κόσμο δεν αρέσει σε μένα. Εμένα μου αρέσει το lime βασικά και όλες οι γεύσεις που βγαίνουν μέσα από αυτό. Λες να κάνω μοχήτο με μελί. Να βγάλω τη ζάχαρη. Φτιάξε βρε αυτά τα ρολά, περιμένει ο κόσμος. Ναι. Δεν θα τελειώσουν ποτέ. Κάτι έχουμε πάθει δύο μέρες τώρα με τη μαγειρική. Δεν ολοκληρώνουμε ποτέ. Ποτέ, γιατί έτσι. Δεν ξέρω, για να πηγαίνετε σε εσάς τους ίδιους. Είναι και στην Κρήτη, ωραία, εκεί τα κοπέλια. Ω, μας περιμένουν. Μας περιμένουν οι κυρίες. Εντάξει. Λοιπόν, δυόσμος. Mm. Ωραία. Λίγο ανακάτεμα. Τι θα σου ρίχνω ή δεν θα το βάλεις πάλι όλο. Θα το βάλω αυτό το υπόλοιπο απ' έξω. Απ' έξω στην κρούστα. Πού απ' έξω. Θα δεις στην κρούστα. Λοιπόν, τώρα βγάζω τα γαντάκια. Ναι. Στα σκουπίδια. Βάζω δηλιαστές μέσα. Αν θέλετε αυτό μπορείτε να μην το κάνετε. Απλά εγώ το κάνω για να σας διευκολύνω. Τι εννοώ. Βάζω δηλιαστές μέσα στο blender. Τις περνάω να γίνει σαν πατέ, ας πούμε, φανταστείτε. Εντάξει. Έγινε.